Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για την διαμαρτυρία που γίνεται σήμερα εδώ. Νομίζω παρέλαβα επάνω το ψήφισμα που μου παρέδωσαν οι εκπρόσωποι της σημερινής κοινικοποίησης και θα το στείλω εκεί που μου ζητήθηκε να το στείλω. Θέλω να πω ότι βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση σαν πόλη, σαν κοινωνία, σαν δήμος. Από την πρώτη στιγμή με όλους τους φορείς αλλά και με εσάς προσωπικά πολλούς κατά μόνας είμαστε από κοινού σε μια συνεννόηση κάποιων πραγμάτων. Το βασικό πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό που έχουμε ζητήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο επίσημα, δημόσια προς όλους τους φορείς της πολιτείας να στείλουν εδώ αυτούς που χρειάζεται, είτε είναι λοιμοξιολόγοι είτε είναι άνθρωποι του ΕΟΔΗ ή της πολιτικής προστασίας και να διερευνήσουν για ποιο λόγο δεν πέφτουν τα κρούσματα. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση αδικεί τον τόπο και την κοινωνία. Δεν έχουμε λιγότερα κρούσματα αναλογικά σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις που ανοίξαμε. Τα είπαμε προχθές και σε μια τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Χαρδαλιά, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Πέτσα και εκπροσώπους που συμμετείχαν σε αυτή, είτε ήταν οι βουλευτές, είτε ήταν η περιφέρεια και οι υπόλοιποι δήμαρχοι. Η απάντηση ήταν ότι έχετε ψηλά κρούσματα και πρέπει να πέσουν. Και ότι από σήμερα θα σαρώσουν το νομό χωρίς να πούνε τίποτα. Δεν βγήκε κάποια, πώς να σας πω, απόφαση για το τι πρέπει να γίνει για αυτό το πράγμα. Δυστυχώς όμως όλη αυτή η διαδικασία έχει φέρει σε δεινή θέση την τοπική οικονομία, μια σειρά από παραγωγικές δυνατότητες οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν μπορούν να δουλέψουν και κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει καμία επιδότηση του κράτους που όπως μου είπαν απάνω οι εκπρόσωποι σας δεν φτάνει, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανοιχτή πόρτα ενός καταστήματος είτε είναι εστίασης, είτε είναι του λιανεμπορίου, είτε των άλλων δραστηριοτήτων, των κομμωτηρίων, των πρακτορείων ΟΠΑΠ, των γυμναστηρίων, των κέντρων αισθητικής, των σχολών οδηγών. Δεν είναι μία δραστηριότητα, είναι όλη η κοινωνία που δοκιμάζεται. Είναι μια κραυγή αγωνίας που κάποια στιγμή πρέπει να την ακούσουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα προσπαθήσουμε. Υπάρχει μια συνάντηση σήμερα, από ό,τι ξέρω, του Περιφερειάρχη με τον Πρωθυπουργό. Είδαμε και τον Περιφερειάρχη εδώ πέρα. Πού είναι ο Περιφερειάρχης, πού είναι οι βουλευτάδες εδώ πέρα. Δουλεύετε ψηλό καζί. Όλοι σας μας δουλεύετε λόγια, φέρνουν λόγια. Εμείς φέρνουμε πράξεις. Μας ρωτάτε τα δάνειά μας πώς πληρώνονται. Μας ρωτάτε τα δημοτικά τέλη. Τι κάνατε για τα δημοτικά τέλη. Κάνατε κάτι για τα δημοτικά τέλη.